Κύριε Αντιπρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Καταρίνης, Δημοτική Σύμβουλη, κύριε πρώην Δήμαρχε, κύριε Τριζόπουλε, Προέδρε Φορέων και Συλλόγων, κύριε Δημινά, πρώην Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, αγαπητοί φίλοι και φίλες, περάσανε 3 χρόνια από την τελευταία φορά που ήρθε ο κύριος Παθημελής. Είχα την αίσθηση ότι ήταν πολύ πρόσφατα, πριν 1-2 χρόνια, αλλά κοιτώντας τα ημερολόγια, 3 χρόνια και 3 μήνες, από το Δεκέμβριο του 2007. Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ, οπότε θα έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να το ρωτήσουμε σε αυτήν την τριετία την οποία πέρασε. Στο πρόγραμμα ήταν γραμμένο να μιλήσει μαζί με τον κύριο Λευτέρη Βερυβάκη για τον Μάρτιο του 1987. Ήταν οι τελευταίες εκείνες μέρες του Μαρτίου, 27, 28 και 29 Μαρτίου, ίσως η πιο αρενοπή αντίδρασή μας σαν ελληνικό κράτος. Είπαμε όχι στους Τούρκους στην έξοδο του Σισμίκ στο Αιγαίο. Από το 87 και μετά συνεχώς υποχωρούμε. Και επειδή με τα οικονομικά μέτρα μας έχει πάρει πολύ από κάτω, με τους Τούρκους οι οποίοι φτάνουν μέχρι την Άνδρο και τον Καφηρέα, έτσι σκεφτήκαμε να βάλουμε ένα θέμα, έτσι ώστε να τονωθούμε λίγο εθνικά, πατριωτικά, να πάρουμε λίγο επάνω μας. Ο κύριος Βερυβάκης εκτάκτος είναι στη Λιβύη, 4 με 8 Φεβρουαρίου. Έτσι λοιπόν θα τον έχουμε την επόμενη Δευτέρα, 14 του μηνός, με ένα επίκαιρο θέμα, η ελληνική υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, η αποκλειστική οικονομική ζώνη, στο παρελθόν και στο σήμερα. Άρα λοιπόν και η σημερινή ομιλία και η επόμενη, την επόμενη Δευτέρα με τον κύριο Βερυβάκη, θα είναι εθνικές και αρκετά έντονες. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Παθημελή, να παρακαλέσω την κυρία Μητσοπούλου να μας πει ένα σύντομο βιογραφικό και να προχωρήσουμε κατευθείαν στο θέμα. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι είμαι γνωστή στις ταυτότητες. Δεν σας αφαιρώ το λόγο, αλλά λέω ότι είναι μερικά πράγματα. Πρέπει να σηκωθώ για να σας βλέπω άνετα, διότι έχω παραπορεθεί και άλλη φορά για αυτό το έδρανο. Είναι ας πούμε για τον Μητσοτάκη, για τον Φασούλα κλπ. Και έχω πει πολλές φορές όταν βρίσκουμε πλάι στον Μητσοτάκη τον Φασούλα ότι εγώ μονίμως παριστάνω τα μεροκάματα και εκείνη μονίμως τον τιμάριθμο. Τώρα ιδίως τα μεροκάματα του δούλου του είναι πολύ χειρότερα από ότι ήταν τον προηγούμενο καιρό. Να είστε όλοι σας καλά και τέλος πάντων πρέπει να βρούμε την δύναμη, την ψυχική δύναμη, να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα δεινά τα οποία έχουν συσσωρευτεί στον τόπο, στην πατρίδα, και εκείνα τα οποία αφορούν την οικονομία και τις συνέπειες της οικονομίας, και εκείνα βεβαίως που αποτελούν προέκταση της οικονομικής δυσπραγίας, κρίσης ή όπως αλλιώς θέλουμε να την ονομάσουμε, είναι μια εποχή χρόνων δίσεκτων και μηνών οργισμένων, αλλά νομίζω ότι ο ελληνισμός έχει φανερές και λανθάνουσες ψυχικές δυνάμεις, τις οποίες αν τις ενεργοποιήσει μπορεί να ξεπεράσει την κρίση και μπορεί να πάει μπροστά. Ο τόπος αυτός έχει όλες τις δυνατότητες, όλες τις προϋποθέσεις και νομίζω την ευλογία του Θεού για να μιλήσουμε πιο ελληνικά, για να πάει μπροστά η σπίσμα των επιθυμιών και των επιδιώξεων που έχουν οι εχθροί αυτού του τόπου, οι εχθροί αυτού του έθνους. Η σχολή και ο πρόεδρος της διάλεξαν τον Μάρτιο του 87 σαν σημείο αναφοράς για να μιλήσουμε για τις ελληνοτουρκικές, ας τις ονομάσω και εγώ, σχέσεις, συμβατικός είναι ο όρος σχέσεις. Να θυμίσω το εξής. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος της πολιτικής τέχνης,
ο οποίος έχουμε το προνόμιο να είναι Έλλην και να ονομάζεται Θουκυδίδης, είχε πει «Ιδέ με δέχρι ότι ανάγκη πολεμήν». Πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ότι θα χρειαστεί να πολεμήσουμε. Ιν δε εκούσι μάλλον δεχόμεθα, ίσον εγγυσσομένους τους εναντίους έξωμεν. Εάν αυτή την αλήθεια ότι μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσουμε εκουσίως την αποδεχόμεθα, τότε ίσον εγγυσσομένους τους εναντίους έξωμεν, οι ενάντιοι μας, οι εχθροί μας θα μαζευθούν και θα είναι λιγότερο επιθετικοί απέναντί μας, διότι θα μας φοβηθούν προδήλως, έχοντας απέναντί τους έναν λαό ο οποίος είναι αποφασισμένος. Αυτό το οποίο συνέβη τον Μάρτη του 87 είναι ακριβώς η επιβεβαίωση, η επαλήθευση της ρήσης του Θουκυδίδη που προανέφερα. Στις 26 Μαρτίου του 87 το πρωί η τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσίευσε απόφαση της προηγουμένης νύχτας του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου ότι θα κάνουν, λέει, δίνουν σε μια εταιρεία πετρελαίου, κρατική εταιρεία πετρελαίου, άδεια για έρευνες έξω από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Μια τέτοια άδεια, όπως αντιλαμβάνεστε, η οποία μάλιστα έρχεται αμέσως σε αντίθεση με το πρωτόκολλο της Βέρνης, το οποίο είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τον Ντεμιρέλ το 1976 και το οποίο προέβλεπε ότι οι δύο χώρες εν ώψη διαπραγματεύσεων οι οποίες ξεκινούν δεν θα έχουν δικαίωμα να κάνουν έρευνες για υδρογονάνθρακες πέραν των χωρικών τους υδάτων. Μια τέτοια άδεια υποδήλωνε ότι η Τουρκία προκλητικά είναι αποφασισμένη να πραγματοποιήσει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Τότε ακόμη ήταν εντελώς άγνωστη από την καθημερινή πρακτική, αλλά και την επιστήμη όπως την διαβάζαμε, αυτό που σήμερα είναι παγκοίνως γνωστόν και επαναλαμβάνεται καθημερινά και ακούει στο όνομα αποκλειστική οικονομική ζώνη, επί το συντομότερον ΑΟΖ. Η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός της χώρας Ανδρέας Παπανδρέου, ετίθετο απέναντι σε μία εξέλιξη η οποία ή θα υποχωρούσε ή θα κρατούσε μία στάση εθνικής αξιοπρεπίας, εθνικής αυτοπεποίθησης και εν πάση περιπτώσει εθνικής αποφασιστικότητας για να ματαιώσει αυτό το εγχείρημα. Ο Παπανδρέου πράγματι, και οφείλω να τονίσω με έμφαση ότι αυτή η ιστορία των τριών ημερών του Μαρτίου του 1987 δυστυχώς έκτοτε δεν έχει επαναληφθεί στις ελληνικές συμπεριφορές και με όλες τις κυβερνήσεις, είτε του ενός είτε του άλλου κόμματος. Οφείλουμε να το πούμε έτσι ξεκάθαρα και τίμια. Αυτή η στάση, μάλιστα οι Τούρκοι προσδιόριζαν ότι στις 11 το πρωί της ημέρας εκείνης, 5η, 26 Τρίτου του 87, θα ανακοινώνεται και ανακοινώθη ο απόπλους του Σισμίκ,
όσοι ενθυμούνται από τότε το σεισμίκ, το οποίο έκτοτε έχει μετονομαστεί και λοιπά, Πυριραίες και τα τέτοια. Ο Οζάλ, τότε πρωθυπουργός, ο οποίος ενοσηλεύεται εις το Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε ήδη από την προηγούμενη μέρα ξεκινήσει και έφτανε αεροπορικός στο Λονδίνο. Στις Βρυξέλλες συνεδρίασε αμέσως η ομάδα των πρέσβεων του ΝΑΤΟ, ενός, ας το πω έτσι, Συμβουλίου Κορυφής του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το ίδιο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες της τότε ΕΟΚ. Ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Πέρλ, δήλωνε όμως χαρακτηριστικά, και έχει σημασία η δήλωσή του αυτή: «Ελπίζω ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει κουταμάρες». Ο Ζαλ, κατά τον Πέρλ, έχει καλές προθέσεις, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει σκληρές θέσεις. Κρατήστε στο μυαλό σας την διαπίστωση του Αμερικάνου ότι ο Παπανδρέου έχει σκληρές θέσεις. Γιατί μπορούμε να βαθμολογήσουμε την αξία και την αποτελεσματικότητα σε λίγο των σκληρών θέσεων. Η επόμενη μέρα φαίνεται να είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, και νύχτα και μέρα, οι ώρες που ακολουθούν. Η Ελλάδα έδειξε ήδη την εθνική της αποφασιστικότητα, πληροφορώντας ότι εάν το σεισμίκ τολμήσει να κινηθεί στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, θα βληθεί, θα πυροβοληθεί, θα χτυπηθεί. Ο Παπανδρέου δίνει εντολή στον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών Καψί να μιλήσει του Αμερικανού πρέσβεως του Edward Keely, ότι εάν δεν παρέμβουν οι Αμερικανοί να ματαιώσουν την κίνηση των Τούρκων, να ξέρουν ότι θα κλείσει αμέσως η Αμερικανική βάση της Μάκρης, βάση την οποία οι Αμερικανοί είχαν περιπολού, διότι εκεί είχαν πολλά ενδιαφέροντα. Αν δεν παρέμβουν να συγκρατήσουν τους Τούρκους, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, κάλεσε τον Κίλι προς τον Καψί και πες του ότι κρίνουμε τη βάση της Νέας Μάκρας όπως προβλέπει η συμφωνία. Η δεύτερη μέρα είναι δύσκολη. Στον Κίλι γίνεται το διάβημα ότι θα κλείσει η βάση της Μάκρης. Οι Τούρκοι έχουν μία ιστερία, ο τύπος τους βρίζει χίδιν τον Έλληνα Πρωθυπουργό και ετοιμάζονται για να αποπλέψει το σεισμίκ, το οποίο θα κάνει έρευνες πλησίων της Θάσου. Στη Θάσο, όπως είναι γνωστό, έχει επισημανθεί μια πηγή πετρελαϊκή εδώ και πολλά χρόνια. Η μέρα πέρασε με διάφορες παρεμβάσεις τρίτων, κυβερνήσεων, πρέσβεων κλπ. Το βράδυ ο Ζαλ υποχωρεί. Αργά τη νύχτα δηλώνει ότι το σεισμίκ δεν θα κινηθεί στα διεθνή ύδατα αν η Ελλάδα πράξει το ίδιο. Δηλαδή τι να πράξει, η Ελλάδα δεν είχε ανακοινώσει ότι θα έβγαζε ένα άλλο καράβι ελληνικό για να κάνει έρευνες. Αυτοί το κάναν αυτό το πράγμα. Ο Αμερικανός πρέσβης
στην Άγκυρα, ο οποίος συνομιλεί με τον Έλληνα πρέσβη εκεί, έχει αλληλοαναιρούμενες σκέψεις και ιδέες, μιλάει για αυτοσυγκράτηση της Ελλάδος, ταυτόχρονα όμως λέει ότι η Τουρκία είναι απρόβλεπτη και ούτω καθεξής. Η υποχώρηση την οποία κάνει ήδη ο Ζάλ από το βράδυ της Παρασκευής 27 Τρίτου δεν γνωστοποιείται σε κανέναν, δηλαδή επισήμως δεν την ξέρει η ελληνική κυβέρνηση, και μόνο το πρωί του Σαββάτου 28 Τρίτου στις 11 το πρωί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν για πρώτη φορά την δήλωση του ΟΖΑΛ ότι το τουρκικό σκάφος Σισμίκ θα παραμείνει στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Ουσιαστικά η ιστορία είναι αυτή, η νίκη της εθνικής αποφασιστικότητας είναι δεδομένη, το Σισμίκ δεν βγήκε, η Τουρκία τα μάζεψε και η επίσημη Ελλάς πήρε ένα μάθημα ότι μόνον με πράξεις εθνικής αποφασιστικότητας μπορεί να ματαιώσει τις ενέργειες του τουρκικού επεκτατισμού, του τουρκικού θράσους, ενέργειες οι οποίες μεταγενέστερα και την σήμερα ημέρα που μιλούμε έχουν πολλαπλασιαστεί, διότι ακριβώς αντιστάσεως μειούσης ελληνικής μπορούν τη μια να καταλαμβάνουν τα ίμια, την άλλη να ματαιώνουν τους S-300 οι οποίοι θα μεταφέρονται στην Κύπρο, την τρίτη να παραλαμβάνουν τον Τσαλάν διαχειρός μας, την τέταρτη να συμφωνούν στη Μαδρίτη το 97 την αναγνώριση ζωτικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο από ελληνικής πλευράς. Θυμηθείτε τη συμφωνία Σιμίτη Πάγκαλου το 97 στη Μαδρίτη. Την τέταρτη ή πέμπτη να τους αναγνωρίζονται από πλευράς Ελλάδος συνοριακές διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Την πέμπτη, έκτη και ούτω καθεξής, και τελώς κακού μοίρια έπονται. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έμεινε σε αυτή την στάση του Μαρτίου του 87, είτε από παροτρύνσεις είτε από πιέσεις που ασκήθηκαν στο διάστημα που ακολούθησε. Οι πιέσεις βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πρωτίστως αμερικανικές. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πήγε στον Νταβός. Στον Νταβός τον Ιανουάριο του 88. Από τον Μάρτιο του 87 στον Ιανουάριο του 88 έχουμε τον Νταβός. Και έχουμε ένα κοινό ανακοινωθέν από την συνάντηση Παπανδρέου Ζάλ στον Νταβός. Α, έχουμε εντωμεταξύ τον αποκλεισμό του Καψί από την ελληνική αντιπροσωπεία, ο οποίος αποκλεισμός του Καψί συνοδεύεται ταυτόχρονα με αναβάθμισή του. Ο Καψής στην κρίση του Μαρτίου είναι υφυπουργός εξωτερικών και τις ημέρες του Νταβός είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, έχει προαχθεί δηλαδή, αλλά έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του. Στον Νταβός, αυτά όλα μπορείτε να τα ερμηνεύσετε βέβαια, στον Νταβός ανακοινώνονται διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι εις το μήκος σχήματος
τις στάσεις του Μαρτίου του 87. Και μάλιστα συμβαίνει το εξής αξιοπερίεργο, ότι κάποια στιγμή, όπως περιγράφει ο Γιάννης Καψής στο βιβλίο του που τυκλοφορεί 3 ημέρες του Μάρτη, μιλάει με τον Πρωθυπουργό και του λέει, δεν μπορώ να σας αποκρύψω ότι το να ανακοινωθέν του Νταβός είναι κατά τη γνώμη μου απαράδεκτο. Και του λέει πλειοδοτών ο Πρωθυπουργός, δεν είναι μόνο απαράδεκτο, είναι κατάπτυστο. Εννοείται ότι αυτός ο οποίος το ενέκρινε είναι ο Πρωθυπουργός. Αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την γνωστή δήλωση, η οποία έμεινε στην λατινική γλώσσα, «Mea culpa». Και βγήκε κάποτε ο Μητσοτάκης και λέει, αυτός σας είπε το αμάρτημά μου, το λάθος μου, το έγκλημά μου, όπως θέλετε μεταφράζετε το «Mea culpa», και σας το είπε λατινικά για να μην καταλάβετε τι λέει. Σας το μεταφράζω εγώ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε το ίδιο βέβαια. Αργότερα επράχθησαν και άλλες κούλπες, για να χρησιμοποιήσω ελληνικό πληθυντικό, ή κούλπε στη λατινική. Μάλιστα ένας έξοχος διπλωμάτης Έλλην, ο οποίος στην περίοδο εκείνη ήταν, την περίοδο του Μαρτίου του 87, ήταν πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη, και μετά λόγω Νταβός παραιτήθη από την θέση του πρεσβευτή, ο Μιχάλης Δούντας είχε ονομάσει τα κατοπινά λάθη της ελληνικής διπλωματίας, της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, νέα κούλπα κάθε φορά, νέα, νεότερη κούλπα και διάφορες κούλπες, οι οποίες κατά συρροήν και κατά συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μία στάση και συμπεριφορά, όταν είναι αξιοπρεπής και αποφασιστική, υποχρεώνει τον απέναντι να την σεβαστεί, και υποχρεώνει και τους άλλους συμμάχους εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είναι ο Κριτόλαος ο οποίος έλεγε, «Εάν μεν άνδρες όσιν, ούκα πορήσους οι συμμάχων». Αν είναι άνδρες, δεν θα έχουν πρόβλημα να βρουν συμμάχους. Εάν δε ανδρίκελα, κυρίων. Αν αντιθέτως δεν είναι άνδρες, αλλά είναι ανδρίκελα, δεν θα έχουν πρόβλημα να βρουν αφεντικά. Συχνά δεν έχουμε πρόβλημα να βρούμε αφεντικά. Το ξέρετε. Και μάλιστα αφεντικά τα οποία δεν είμαστε τα χαϊδεμένα σκυλάκια αυτών των αφεντικών. Πρέπει να τονίσω με έμφαση ότι τουλάχιστον από το 55, από τα Σεπτεμβριανά και εφ' εξής, ο παράγων Ηνωμένες Πολιτείες είναι μονίμως με τους απέναντί μας. Δεν είναι ποτέ μαζί μας. Η ευθύνη δεν είναι των Αμερικανών. Η ευθύνη είναι δική μας. Η ευθύνη είναι δική μας για πολλούς λόγους. Διότι αν έχουμε δουλόφρονα συμπεριφορά, υποτακτική συμπεριφορά, και δεν θα υπάρχει ένας πέρας να πει ότι, ξέρεις, αυτός έχει σκληρές θέσεις. Δηλαδή, τελικά και οι εχθροί και προπαντός οι αδιάφοροι και ουδέτεροι σέβονται αυτόν ο οποίος πρωτίστως σέβεται τον εαυτό του και έχει ανυποχώρητες και σκληρές θέσεις.
Εμείς υπήρξαμε μονίμως μαλακοί και μαλθακοί στην εξωτερική μας πολιτική και ακολουθήσαμε και εξακολουθούμε να πορευόμαστε σε μια κατευναστική πολιτική, ενώ για να επιβιώσουμε εδώ οι επιλογές μας πρέπει να είναι μιας αποτρεπτικής πολιτικής ισχύως. Εάν δεν έχουμε αποτρεπτική πολιτική ισχύως, φυσικά δεν θα έχουμε αγαθόν αποτέλεσμα. Αυτό το καιρό τώρα, κατά δύο χρόνια, γίνεται κατά κόρον λόγους για τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών, υποτίθεται διανοούμενο, κατά ορισμένους νέους Μακιαβέλη, τον Αχμέντ Νταβούτογλου, ο οποίος έχει γράψει και ένα πολυσέλιδο βιβλίο, το «Στρατηγικό βάθος». Φίλος μου και έξοχος διπλωμάτης, επιτιμεί τώρα ο Μάνος Μεγαλοκονόμος, έχει δημοσιεύσει τις τελευταίες εβδομάδες μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, ένα ολίγων σελίδων βιβλίο, στο οποίο ασκεί κριτική, αναλύει, ανατέμνει τις σκέψεις του Νταβούτογλου σε συνάρτηση με το Mein Kampf, ο αόν μου, του Αδόλφου Χίτλερ. Διότι ο Νταβούτογλου ομιλεί περί ζωτικού χώρου, ζωτικού χώρου της Τουρκίας, και λέει κατά λάθος τα νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα και πρέπει το λάθος να διορθωθεί, και λέει ανάμεσα στα άλλα ο χώρος στον οποίο η Τουρκία βρίσκεται κοντά στον πόλεμο, προσέξτε το αυτό, και ελάτε στο σημείο της αφετηρίας της παρουσίασης που κάνω απόψε, στο λόγο του Θουκυδίδη, «Ιδένε δε χρή ότι ανάγκη πολεμή». Λέει ο Νταβούτογλου, ο χώρος στον οποίο η Τουρκία βρίσκεται κοντά στον πόλεμο, περισσότερο από κάθε άλλη περίπτωση, είναι, τι νομίζετε, τα νησιά του Αιγαίου, που περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό το ζωτικό χώρο της Τουρκίας. Δηλαδή, ο εχθρός αποκαλύπτεται και σου λέει τι πιστεύει. Σου λέει τι πιστεύει κι εσύ. Δεν πρέπει να είσαι αφελής να διακατέχεσαι από την ψευδαίσθηση ότι άμα κάνεις και ένα χασάπικο και ένα, πώς το λένε, τσιφτετέλη και ζεϊμπέκικο, ναι, συγγνώμη, μπέρδεψα τους χορούς, τους μουσουλμανικούς, ή και καμία κουμπαριά, ξέρω κι εγώ. Ναι, ναι. Ότι ξέρεις, θα λύσεις το πρόβλημα και δεν καταλαβαίνουν οι γείτονές μας. Έχουν μία συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Και αυτή η πολιτική στόχευση την οποία έχουν, δηλαδή η επέκτασή τους. Τώρα μάλιστα με τον Νταβούτογλου τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, με την εξής έννοια, διότι πριν από αυτόν και πριν από την άνοδο του νεοϊσλαμικού κόμματος του Ερντογκάν στην εξουσία, είχε να κάνει η χώρα με τους κεμαλιστές. Κεμαλιστές ήταν εθνικιστές, δηλαδή τουρκιστές ή παντουρκιστές. Αλλά τούτος εδώ μιλάει για ανάσταση, νεκρανάσταση, αναστήλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μιλάει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και του λέει, τα λέγε και ο Ζάλα αυτά βέβαια στον Παπανδρέου, ότι και οι δύο χώρες προερχόμεθα από
την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κόψαμε ένα κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τάχα και η Τουρκία αυτό έκανε και εμείς αυτό έκαναμε και λοιπά, και έχουμε κοινές πολιτιστικές ρίζες. Ο μακαρίτης Τζορζ Χόρτον, εκείνος ο σπουδαίος διπλωμάτης Αμερικανός στη Σμύρνη της καταστροφής, έχει γράψει διάφορες μελέτες, μεταξύ των οποίων και μία για την κατάρα της Ασίας, εννοεί την Τουρκία, και λέει ότι επί 500 χρόνια δεν μπόρεσαν να βάλουν ούτε ένα λιθαράκι στον πολιτισμό. Ό,τι παρήχθη πολιτισμικά στα όρια της Οθωμανικής κυριαρχίας το δημιούργησαν οι ραγιάδες της Οθωμανικής κυριαρχίας και όχι τα αφεντικά, οι κατακτητές. Οι κατακτητές ζούσαν πολλά χρόνια πίσω, αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ έξυπνοι, γιατί βλέπετε ότι πήρανε τον διπλοσοφιστή του Αθήναιου, έτσι όπως οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι τον επεξέτειναν και τον διαμόρφωσαν, δηλαδή την μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη των Ελλήνων, και έχουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιο εισόδημα από τον μπακλαβά, που δεν είναι παρά ελληνικό, βυζαντινό γλυκό. Άμα είσαι έξυπνος, είσαι έξυπνος. Και άμα δεν καταλαβαίνεις μερικά πράγματα, δεν καταλαβαίνεις. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μία απελπιστική έλλειψη ενός μείγματος αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής, το οποίο να σταθεί απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μας επιτίθενται. Ζούμε με την αφέλεια ότι υποχωρώντας κερδίζουμε δήθεν χρόνο, ενώ νομίζω το έχω ξαναπεί, αυτή η κατευναστική πολιτική την οποία ο Τσόρτσιλ την είχε περιγράψει έτσι πιο χαρακτηριστικά, είναι να ταΐζεις τον κροκόδιλο με την ελπίδα ότι θα σε φάει τελευταίο εσένα. Λοιπόν, μπορεί να υποχωρήσεις σήμερα και να διακατέχεις από την ψευδαίσθηση ότι δίνοντας κάτι, δηλαδή τι έδωσαν στα Ήμια, με βούλα όπως απεδείχθη προσφάτως από το βιβλίο που εξέδωκε ένας έγκριτος Αμερικανο-Κύπριος δημοσιογράφος, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Τα αμερικανικά έγγραφα, προκύπτει ότι εμείς δεν είναι ότι αποσύραμε το στρατό, αποσύραμε τα πλοία και αποσύραμε και τη σημαία. Η απόσυρση της σημαίας, για την οποία έγινε μάλιστα και πολλής λόγος, ο καμένος ο Ναύαρχος έλεγε, ο Λιμπέρης, έλεγε τι του είχε πει ο Πάγκαλος. Πες ότι φύζηξε αέρας και την πήρε αέρας. Αλλά δεν το είπε μόνο στο Λιμπέρη. Το είπε και στον Κρίστοφερ. Μιλώντας με τον Κρίστοφερ, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, του είπε τη σημαία να την παρασύρει ο άνεμος. Και το γράφει, οι Αμερικανοί έχουν ένα ελάττωμα. Οι συνομιλητές τους διακατέχονται από την ψευδαίσθηση ότι όταν μιλούν με έναν Αμερικανό, στο τηλέφωνο ή οπουδήποτε, ενώ επίσημο Αμερικανό, ότι τα πάνε έτσι εκείνη τη στιγμή και τελείωσε. Και λένε διάφορα πράγματα τα οποία τα βρίσκουν στη συνέχεια γραμμένα, διότι οι Αμερικάνοι τα μαγνητοφωνούν, τα απομαγνητοφωνούν, τα αποθηκεύουν και ανάγκη τα χρησιμοποιούν. Ο Κρίστοφερ χρησιμοποίησε την συνομιλία με τον Πάγκαλο
στις 31 Ιανουαρίου του 1996. Αυτή η συνομιλία δεν είχε βγει στη δημοσιότητα. Αργότερα διεδέχθη τον Κρίστοφερ η γνωστή και μία εξαιρεταία Μαγδαληνή, την έλεγε ο Μακαριστός Χριστόδουλος, η Μαντλίν Ολμπράιθ. Είχε και μία αυτό εδώ πέρα. Ναι, είχε. Ναι. Πεταλούδα, πώς τη λένε. Butterfly. Ναι, butterfly. Λοιπόν, αυτή λέει ζήτησε από την υπηρεσία να της πούνε τι ακριβώς έγινε στα Ήμια. Και απομαγνητοφώνησαν ή το είχαν ήδη κάνει, ανέσυραν από το αρχείο την συνομιλία Παγκάλου Κρίστοφερ. Και συνεχεία όταν περάσανε τα χρόνια, πέρσι την παρέδωσαν επί τη αιτήση του ερευνητή δημοσιογράφου, την παρέδωσαν στον αιτήσαντα, ο οποίος και τη χρησιμοποιεί, που προκύπτει ότι και με βούλα Αμερικάνικη. Δηλαδή χαρακτηρίσαμε τα Ήμια γκρίζα περιοχή, γκρίζα περιοχή. Δυστυχώς. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Γι' αυτό έλεγε ο Θουκυδίδης, μάλλον δεν επεφόβημαι τα συμμετέρα σε αμαρτίας ή τα στον εναντίον διανοίας. Φοβούμαι πιο πολύ τις βλακίες τις δικές μας παρά τα όσα οι αντίπαλοι μας μηχανεύονται εναντίον μας. Οι αντίπαλοι μας αποκλείται να θέλουν το καλό μας. Θέλουν το κακό μας. Θέλουν το δικό τους συμφέρον. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Η χώρα έχει, αγαπητοί μου φίλοι, πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, έχει δίπλα της απέναντί της έναν κακό γείτονα, κάκιστο γείτονα, ο οποίος από το πρωί ως το βράδυ μηχανεύεται παράγοντας πολιτική και διεκδικήσεις. Και σέρνει σε διερευνητικές, όπως αποκαλούνται, συνομιλίες. Εμείς τις λέμε διερευνητικές ή μάλλον οι εκάστοτε κυβερνήσεις μας τις λένε διερευνητικές. Στην πραγματικότητα είναι διαπραγματεύσεις εθνικώς αδιαπραγματεύτων στοιχείων της εθνικής μας κυριαρχίας. Λέμε λοιπόν, οι Τούρκοι επιθυμούν την συρρήκνωση του ελληνισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο, παραβιάζουν νυχθημερών τα κυριαρχικά δικαιώματα, προσβάλλουν έργο την εθνική μας κυριαρχία, εξακολουθούν να είναι δύναμη εισβολής, κατοχής και παράνομου επικισμού στην μείζωνος εθνικού ενδιαφέροντος και συμφέροντος κυπριακή επικράτεια, και βυσοδομούν στην ελληνική Θράκη, μετατρέποντας σε στρατηγική μειονότητα τους μουσουλμάνους της Θράκης. Στρατηγική μειονότητα σημαίνει δηλαδή η ανικανότητα του ελληνικού κράτους. Είναι όχι απλά παροιμιώδης, είναι, σκέφτομαι καμιά φορά και τις τελευταίες εβδομάδες, μέρες έγινε κατά κόρον συζήτηση περί μεταναστών, λαθρομεταναστών και άλλων δαιμονίων. Και οι λάτρεις των λαθρομεταναστών συνήθως λένε ότι θα τους ενσωματώσουμε, θα τους εξελινήσουμε, θα τους... Σκέφτομαι ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι από το 1920, από τη συνθήκη του Νεϊγή, στην ελληνική επικράτεια, και προκαλώ, εάν έχουμε ελληνοποιήσει και έναν από αυτούς,
και προκαλώ να μου πούν πόσους από αυτούς τους έχουμε εκτουρκίσει εμείς οι ίδιοι. Πρώτον τους έχουμε εκτουρκίσει από την ηλίθια επιλογή μας, η οποία εκφράζει την επιθυμία βεβαίως της Τουρκίας, αλλά παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης εις βάρος μας. Η συνθήκη της Λοζάνης προβλέπει ότι εκάστη μειονότητα θα διδάσκεται εις το ίδιο αυτής γλωσσικό ιδίωμα. Εμείς όμως κάναμε ένα, όχι ποτπουρί, αλλά ουσιαστικά βάλαμε ένα φέση σε όλους, και στους Πολάκους και τους Αθηγάνους, οι οποίοι σε σχέση με τους αποκαλούμενους τουρκογενείς είναι η πλειοψηφία. Και αφήνουμε το προξενείο της Κομωτινής να λειτουργεί ως εξουσία. Οι Τούρκοι τη λένε στα χαρτιά τους συνδιοίκηση στη Θράκη. Δεν πρόκειται για συνδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ούτε ένας αιρετός άρχων στη Θράκη, ο οποίος, εάν δεν τα έχει βρει με το προξενείο, να μπορεί να εκλεγεί ή να επανεκλεγεί. Ό,τι και να είναι αυτός, δήμαρχος, νομάρχης, περιφερειάρχης, δεν ξέρω τι άλλο, και αυτό είναι προς εντροπή μας και επιβεβαιώνει την τελεία ανικανότητά μας. Η χώρα υφίσταται μια στρατιωτική περικύκλωση τον τελευταίο καιρό από την Τουρκία. Να σας θυμίσω ένα-δύο βασικά γεγονότα. Η γειτονική Αλβανία έχει υπογράψει συνθήκες παραχώρησης του εθνικού αμυντικού της χώρου εις την Τουρκία. Η Τουρκία κάνει αεροναυτικές ασκήσεις στο Ιόνιο, το οποίο τύπης δεσμεύει η Αλβανία. Στην ουσία όμως τις ασκήσεις τις κάνει η Τουρκία και βρίσκεται στα δυτικά μας, όχι μόνο στα ανατολικά μας. Η Τουρκία έχει υπογράψει στρατιωτική συμφωνία παραχώρησης του χώρου, του εθνικού αμυντικού χώρου των Σκοπίων, με την κυβέρνηση των Σκοπίων. Η Ελλάδα τώρα είναι μια χώρα η οποία ταΐζει και ποτίζει την Αλβανία τα τελευταία 20 χρόνια, από το 90 μέχρι σήμερα. Ο αλβανικός προϋπολογισμός στηρίζεται κατά βάση στα εμβάσματα των εδώ 750.000 εργαζόμενων Αλβανών, οι οποίοι εργάζονται εδώ, πλουτίζουν εδώ, εν πάση περιπτώσει είναι προς τιμή τους, είναι οικονόμοι, δεν ξοδεύουν, μαζεύουν λεφτά. Στην αρχή φοβόντουσαν τις πυραμίδες του Μπερίσα, τις παλιές, και είχαν τις καταθέσεις τους στις ελληνικές τράπεζες. Από ένα σημείο και πέρα έχουν ξεχαρέψει, τα λεφτά όλα τα πηγαίνουν από την άλλη μεριά. Η Ελλάδα έχει ξοδέψει για την Αλβανία τα τελευταία 20 χρόνια τερατώδη ποσά. Δεν έχει την ικανότητα να αξιοποιήσει πολιτικά. Δηλαδή, τι έκανε? Υπέγραψε η κυβέρνηση Καραμαλή μια συμφωνία με την Αλβανία για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΖ. Και πρόκειτο η συμφωνία αυτή να κυρωθεί από την Αλβανική Βουλή. Παρενέβη η Τουρκία στα Τίρανα. Ο Μπερίσα ντρεπόταν επειδή αυτός την εισηγήθηκε ως κυβέρνηση και μπήκε το άλλο κόμμα, το οποίο προστατεύει και οικονομικά η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, το λεγόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το άλλο τεφάτος Νάνο. Και
Το κόμμα του Νάνο κάνει προσφυγή στο συνταγματικό δικαστήριο των Τυράννων και αυτό βγάζει ομόφωνα, κατά εντολή προφανώς, μία απόφαση με την οποία ακυρώνει την ΑΟΣ Ελλάδος-Αλβανίας. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση έπρεπε η Ελλάδα, πρώτον, μόλις έμαθε την εξέλιξη, εάν την έμαθε, διότι διαρωτώ με τι κάνει η ελληνική διπλωματία, αλλά θεωρώ λογικά ότι την έμαθε και ότι έκανε το καθήκον της ο Έλλην πρέσβης στα Τύρανα και ενημέρωσε την κυβέρνησή του ότι, ξέρεις, οι Αλβανοί πήγαν την υπόθεση στο συνταγματικό δικαστήριο. Να τρίξει τα δόντια ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας και να του πει έτσι και τολμήσετε να βγάλετε απόφαση με την οποία θα ακυρώνετε τη συμφωνία, η Ελλάς θα θεωρήσει αυτή την πράξη εχθρική ενέργεια με όλες τις συνέπειες. Μια πρώτη συνέπεια είναι να ετοιμάσουν 50.000 Αλβανοί τα μπουγαλάκια τους και να φύγουν στα μέρη τους και μετά άλλες 50 ανάλογα με τη συμπεριφορά, διότι αυτές οι διακρατικές σχέσεις είναι σχέσεις ισχύως ή ακριβέστερα ισορροπίας ισχύως. Εάν δεν ισορροπείς την ισχύ, δεν μπορείς να περιμένεις. Δηλαδή, ο Αλβανός που βλέπει ότι σε φτύνει και εσύ χαζογελάς, γιατί να κάνει κάτι διαφορετικό το οποίο δεν θα σε βλάπτει εσένα, αφού σε βλάπτει, σε κροτσάει και εσύ τον χειροκροτείς και του δίνεις και περισσότερα, ο Αλβανός, το ίδιο κάνει και ο Σκοπιανός. Η Ελλάς και η ιδιωτική και η επίσημη Ελλάς έχει κάνει 25.000 θέσεις εργασίας στα Σκόπια, ίσον 250.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. 25.000 θέσεις εργασίας. Έλεγα ο Φουκαράς σε προηγούμενους υπουργούς εξωτερικών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει 1.500 υπαλλήλους Σκοπιανούς στα Σκόπια. Κάντε μία δήλωση, δεν σας λέω να το κλείσετε το μαγαζί. Κάντε μία δήλωση ότι περιορίζεται εις το ελάχιστον της δραστηριότητάς εσείς στα Σκόπια και απολύεται αύριο το πρωί τους 750 από τους 1.500 που έχετε. Δείτε μία αντίδραση. Ο καημένος ο Χρήστος Ζαχαράκης, Έλλην πρέσβης στην Ουάσιγκτον, στα Ηνωμένα Έθνη και αλλού, έλεγε σε κάποιους υπουργούς εξωτερικών, παιδιά, τα Σκόπια τώρα τον στέλνανε εκεί να κάνει διαπραγματεύσεις για το όνομα και τρέχα γύρευε. Τι διαπραγματεύσεις να κάνει, αφού δεν είστε σε θέση να σταματήσετε δύο Σκοπιανές νταλίκες, να πείτε ότι δεν έχουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα, να τις κρατήσετε ένα 24ωρο, δύο 24ωρα, να δώσετε ένα μήνυμα ότι υπάρχουμε και ότι εν πάση περιπτώσει μας προσβάλλουν ορισμένα πράγματα. Πληρώνουμε τα αγάλματα αυτού του γελίου του Γκουρεύσκη, ο οποίος τελικά δεν είναι γελίος. Ο άνθρωπος για τον κόσμο του, για το λαό του, είναι σπουδαίος. Γελίοι είμαστε εμείς τελικά. Πληρώνουμε εκατομμύρια λεφτά, για του δίνουμε λεφτά και... Τελευταία διάσκεψη κορυφής της Ένωσης το Δεκέμβριο έβγαλε και μία απόφαση για την πορεία την ευρωπαϊκή της Τουρκίας, ακόμη από την εποχή του Καραμαλή, του δεύτερου Καραμαλή πάντα, και την τωρινή οι ελληνικές κυβερνήσεις λένε πανομοιότυπα. Στρατηγική επιλογή μας είναι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη. Εγώ νόμισα, ο Κακομοίρης, ότι η στρατηγική επιλογή μας είναι η απελευθέρωση της τουρκοκρατούμενης Κύπρου.
ότι η στρατηγική επιλογή μας είναι να κάνουμε τους Τούρκους Ευρωπαίους. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας, υπάρχει εκτουρκισμός της Ευρώπης και των κριτηρίων τους. Να μην τα, κριτηρίων τους, να μην τα έχουν αυταπάτες. Μπας περιπτώσει, στρατηγική επιλογή λέει είναι και υπάρχει ένα ψήφισμα κυρίες και κύριοι, η απόφαση, τα συμπεράσματα μάλλον, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής του τελευταίου, του Δεκεμβρίου, χαρακτηρίζουν με την ψήφο της Ελλάδος, παρακαλώ, την Τουρκία, παίκτη κλειδί, η συνευρύτερη περιοχή, δηλαδή βάζει την υπογραφή της η Ελλάδα ότι οι μαξιμαλιστικές διαθέσεις του Νταβούτογλου και του Ερντογκάν, ότι η Τουρκία είναι υπερδύναμη κλπ. Κλπ. Είναι έτσι, παίκτης κλειδί, επιλέξει, παίκτης κλειδί στην ευρύτερη περιοχή. Και κατάλληλος για παρεμβάσεις για την διασφάλιση της ειρήνης σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο Ατύλας, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για τον Ατύλα. Στα συμπεράσματα δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για τον Ατύλα. Δηλαδή, τι κάναμε. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Υπάρχει στις Βρυξέλλες η πρόταση την οποία έκανε ο Έλλην Υπουργός των Εξωτερικών πριν από 2 μήνες να συνέλθει εκτάκτως το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο και να αποφασίσει την επιτάχυνση της πορείας της ένδεξης της Τουρκίας στην Ευρώπη. Το έχει μάλιστα αποκληθεί το νέο Ελσίνκι. Στο προηγούμενο Ελσίνκι του 1999 η κυβέρνηση Σιμίτη ανεγνώρισε συνοριακές διαφορές. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έως τα έσχατα του βίου τους έλεγαν ότι υπάρχει μία διαφορά, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, και είναι νομική διαφορά και δεν είναι πολιτική διαφορά, και εφόσον δεν θέλουν να την συζητήσουν, να την λύσουν σε συνεννόηση, να πάμε στη Χάγη με ένα συνυποσχετικό και να αποφασίσει η Χάγη. Εδώ τώρα, από το 1999 και εδώ, αναγνωρίστηκαν συνοριακές διαφορές. Δηλαδή, το μυαλό μας τι είναι. Αγαπητοί φίλοι, η Τουρκία είναι ορκισμένος εχθρός του ελληνισμού. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις, σχέσεις συνεργασίας με όλους τους γείτονες, αλλά αυτό μονομερός δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας προϋποθέτουν 2 πλευρές, όπως ο γάμος προϋποθέτει 2 και αυτό προϋποθέτει 2. Η Τουρκία έχει μία συμπεριφορά μονίμως εχθρική και κατ' εξακολούθηση και κατά κλιμάκωση επιθετική, κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει λόγος για σχέσεις φιλίας και συνεργασίας. Δεν θέλω παρένθεση να πω τώρα τελευταία έχουμε εκτουρκίσει και τα κανάλια μας. Διότι οι Τούρκοι βγάζουν κάτι μελοταινίες οι οποίες φαίνεται αρέσουν σε μερικούς αφελείς συνέλληνές μας και όλα τα κανάλια ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιο θα πρωτοβάλει τουρκικές σειρές, τουρκικά σύριαλ. Thank you.
Κοιτάξτε να δείτε. Εάν συμπεριφερόμαστε συνεχώς μαζοχιστικά, δηλαδή είμαστε και είμαστε μαζόχοι, δηλαδή... Τίποτα μου αρέσει. Ναι. Και εσύ μου αρέσεις που σου αρέσουν. Μου αρέσει. Ναι, λοιπόν, άκουσε να δεις. Τώρα, είμαστε μαζοχιστές. Δηλαδή, μας αρέσει να μας δέρνουν, να μας βρίζουν. Πώς το έλεγε το παλαιό άσμα, θέλω άντρα να αγαπάει και να δέρνει. Ξεχάστε το αγαπάει και κρατήστε το να δέρνει. Ποιος μπορεί να πει σήμερα, αλήθεια, έχω περάσει το ωράριο, Λοιπόν, ακούστε, σκέφτομαι το εξής. Πόσοι ξέρουν σήμερα, παγκοσμίως, ότι υπάρχει εισβολή στρατιωτική της Τουρκίας στην Κύπρο, ότι υπάρχει επικισμός τουρκικός στην Κύπρο, ότι υπάρχει στρατιωτική κατοχή στην Κύπρο. Μάλιστα από χώρα η οποία είναι υποψήφια για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω ότι ο Ντε Βιλπέν ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας το 2005, κυβέρνηση Καραμαλή το 2005 και είχε πει στην τότε ελληνική κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν να εξακολουθούμε να θεωρούμε ενεργό την πορεία το οδικό χάρτη της Τουρκίας στην Ευρώπη όταν αυτή η χώρα δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη ούτε de jure αλλά ούτε και de facto ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτός το είπε, αυτός το άκουσε. Οι μέτεροι δεν άκουσαν τίποτε απολύτως, εφόκια δεν έκαναν τίποτε απολύτως, ούτε η χθεσινή, ούτε η σημερινή. Ας ελπίσω κάποιοι αυριανοί να μπορούν και να θελήσουν να το κάνουν. Η Ελλάδα θα έπρεπε να είχε αναλάβει μια παγκόσμια εκστρατεία, η οποία να εμφανιστεί στην διεθνή κοινή γνώμη, στην διεθνή κοινότητα, στις ξένες κυβερνήσεις και η οποία να αποδείξει την διαχρονική εγκληματικότητα της Τουρκίας. Αλλά δεν θέλω να πάω παραπίσω. Δεν θέλω να πάω ούτε στα Σεπτεμβριανά του 1955. Να αρχίσουμε από το 1999, από το Ελσίνκι, όπου η Ελλάδα δήλωσε ότι αγαπάνος για την Τουρκία, χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς κανέναν όρο, είναι αποφασισμένη να στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Να δούμε εάν αυτή η Τουρκία, έστω σε κάτι υποτυπώδες και παραμικρό, σεβάστηκε αυτή την προσφορά της Ελλάδος, τη διαρκή προσφορά της Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, δεν σεβάστηκε τίποτε απολύτως. Δηλαδή, όσο επιθετικότερα και εχθρικότερα συμπεριφέρεται η Τουρκία, τόσο πιο υποχωρητική γίνεται η Ελλάς. Θυμίζει λίγο, γιατί μεγάλα λόγια λέγονται, θυμίζει λίγο αυτό του ένας εκ των Αντιγόνων, Αντίγονος ο Τρίτος, ο προσεπικαλούμενος και ο Δόσον, φαίνεται αυτός τα έδινε ή πες και του αν τα δώσει όλα, Αντίγονος ο Δόσον, εκ των Ανικάνων επιγόνων του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν έβλεπε τους Ρωμαίους στρατιώτες απέναντι, το έβαζε στα πόδια. Αλλά λέει ο αρχαίος ιστορικός, ουκ έλεγε φεύγει, δεν έλεγε ότι το βάζει στα πόδια, αλλά το συμφέρον διώκεινο πίσω κείμενον, έψαχνε για το συμφέρον που βρίσκεται προς τα πίσω. Παγκοσμίως το συμφέρον βρίσκεται προς τα μπρος, αυτός το έβρισκε προς τα πίσω.
το πράγμα αποδεικνύεται τελικώς μοιραίο και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Αυτό τελευταίο καιρό έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για την ΑΟΣ. Ξέρω ότι ο παλιός μου φίλος και συνάδελφος ο Λευτέρης Βερβάκης θα σας απασχολήσει περί της ΑΟΣ την προσεχή Δευτέρα από τη θέση αυτή. Δεν θέλω να του φάω το ψωμί, αλλά πρέπει να πω δύο λόγια. Τι είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη? Είναι ο ζωτικός θαλάσσιος χώρος μετά τα χωρικά ύδατα, μετά την χωρική θάλασσα των 12 μιλίων, σε πλάτος 200 μιλίων, και είναι ο θαλάσσιος πλούτος, ο υποθαλάσσιος πλούτος και εν πάση περιπτώσει όλος ο πλούτος που βρίσκεται εκεί. Να σας πω ότι έχουν επισημανθεί σοβαρότατα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Κρητικό Πέλαγος. ΑΟΣ, η Κύπρος του Τάσου Παπαδόπουλου, η ακροτηριασμένη Κύπρος, η μικρή Κύπρος που έχει δίπλα τον Ατήλα, το επιχείρησε αυτό το πράγμα και εσύ, εκτός του ότι καθόρισε την Κυπριακή ΑΟΣ, συνήψε και συμφωνία οριοθέτησης με γειτονικά κράτη, το έκανε με την Αίγυπτο, το έκανε και με τον Λίβανο, και εσχάτως ο κύριος Χριστόφιας, του οποίου την πολιτική σε άλλα ζητήματα του Κυπριακού είμαι υποχρεωμένος να επικρίνω, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να τον επενέσω, ότι προχώρησε σε μία οριοθέτηση της ΑΟΣ με το Ισραήλ. Πρόκειται μάλιστα για το λεγόμενο οικόπεδο 12 της Κύπρου, δηλαδή μία περιοχή θαλάσσια της Κυπριακής ΑΟΣ, στο οποίο έχουν επισημανθεί σημαντικότατα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Το Ισραήλ έχει ενδιαφερθεί επίσης να κάνει έναν αγωγό φυσικού αερίου από τις δικές του θάλασσες στην Κύπρο και εκείθεν στην Ελλάδα και δια της Ελλάδος στην Ευρώπη. Μιλάμε για έναν, όπως λένε οι ειδικοί, απροσμέτρητο πλούτο και για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία ενώ έχει κυρώσει την σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης του Montego Bay, Montego Bay του 1982, η οποία σύμβαση ξεκαθαρίζει, πρέπει να σας πω ότι αυτή η σύμβαση είναι σαν να έχει γραφεί για την Ελλάδα. Είναι τόσο θετική στις προβλέψεις της. Ενώ την έχει κυρώσει τη συμφωνία, δεν έχει χαράξει την ΑΟΣ, πράγμα που μπορεί να το κάνει κατά την σύμβαση μονομερός, να το δημοσιεύσει σε έναν νόμο και να γνωστοποιήσει τον νόμο στην Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό τελειώνει με την ΑΟΣ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα οριοθέτησης με παράκτιες άλλες χώρες. Η Αίγυπτος δεν θα έχει αντίρρηση. Βρίσκεται βέβαια σε άλλη φάση αυτή την ώρα που μιλάμε η Αίγυπτος, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα τελειώσει η εσωτερική κρίση της Αιγύπτου με ή χωρίς τον Μουμπάρακ, χωρίς τον Μουμπάρακ, τέλος πάντων θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Η Λιβύη δεν θα έχει αντίρρηση να υπογράψει, η Ιταλία δεν θα έχει αντίρρηση να υπογράψει, η Αλβανία πρέπει να πιεστεί με μέσα τα οποία είναι συμβατά. Δεν διώχνουμε κανέναν, αλλά δεν μπορούμε να εξακολουθούμε να στεγάζουμε και να παρέχουμε εργασία
σε χιλιάδες χιλιάδων Αλβανών υπηκόων. Αλβανών. Δεν μιλάω για τους ομογενείς μας. Και μπορεί να το κάνει η Ελλάδα, πρέπει να το κάνει η Ελλάδα, πρωτίστως όμως προέχει υπερπάν άλλων το να υπογραφεί η συμφωνία οριοθέτηση με την Κύπρο. Την συμφωνία αυτή την είχε ζητήσει ο Τάσος Παπαδόπουλος, την είχε προτείνει στον Κώστα Καραμαλή. Ο Καραμαλής δεν την απεδέχθη, φοβούμενος τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Ο Τάσος της ακροτηριασμένης Κύπρου δεν φοβήθηκε καμία αντίδραση της Τουρκίας και ο Καραμαλής φοβήθηκε. Δεν είναι ότι φοβήθηκε ο Καραμαλής και ο διάδοχος του Καραμαλή, διότι ήρθε ο κύριος Χριστόφιας προχθές και όπως δημοσιεύθηκε στον τύπο, ζήτησε από τον κύριο Παπανδρέου να υπογράψουν τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου και ο Παπανδρέου είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει διότι η Τουρκία ασκεί βέτο. Τι θα πει ασκεί βέτο, δεν προβλέπεται από πουθενά κανένα βέτο. Πώς μπορεί να αντιδράσει η Τουρκία. Εγώ σας λέω πώς αντέδρασε η Τουρκία στην Κύπρο. Είπε διάφορες βρισιές συλλεκτικές και δεν τόλμησε να κάνει τίποτε άλλο. Τι θα κάνει δηλαδή με την Ελλάδα, με συγχωρείτε. Τι θα κάνει, διότι η ΑΟΣ πρέπει να γραφεί σε νόμο ελληνικό και να κατατεθεί στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί και πέρα η ΑΟΣ, η δική μας, είναι ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Για να αναλάβουν όμως οι Ευρωπαίοι τις ευθύνες τους, πρωτίστως πρέπει να αναλάβουμε εμείς. Όταν εμείς λέμε στον Ντέβιλ Πεν, σφυρίζουμε αδιάφορα και μας λέει ο άλλος και κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, γιατί θα μας πει ο Σαρκοζή, ρε παιδιά, αυτή είναι η ΑΟΣ της Ελλάδος και η ΑΟΣ της Κύπρου, εξασφαλίζουν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπας περιπτώσει εδώ επειδή οι φίλοι μας τρόπους του λέγουν οι Αμερικάνοι κόπτονται για να αποκόψουν την Ευρώπη από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ρωσίας, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πετρέλαιο υπάρχει, φυσικό αέριο υπάρχει, πρέπει να αναλάβουν, αλλά για να αναλάβουν τις ευθύνες πρέπει να ξέρουν ότι εδώ υπάρχει σκληρή πολιτική και υπάρχει ηγεσία. Είπα μια κουβέντα και στην τηλεόρασή σας προλίγου, θα την επαναλάβω όσο μπορώ πιο πολιτισμένα. Χρειάζεται ηγεσία με αρσενικά γεννητικά όργανα. Εσείς καταλαβαίνετε τι λέω. Και δεν γίνεται αλλιώς. Ακόμη και το φρόνημα, όχι ακόμη και το φρόνημα, για να έχεις αυτό που είπα προηγουμένως, πρέπει να έχεις ένα ισχυρό φρόνημα. Ποιο φρόνημα, αγαπητοί μου φίλοι, τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας το 2008 στο βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου διάβαζαν το εξής. Την ίδια εποχή, το βιβλίο λέγεται «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία Τρίτης Γυμνασίου, συγγραφής Ευαγγελία Λούβη, Δημήτριος Ξηφαράς». Διαβάζω. Την ίδια εποχή, με αφορμή την διεκδίκηση από την Τουρκία της Βραχονησίδας Ήμια στα Δωδεκάνησα, ξέσπασε κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που αποκλιμακώθηκε με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Παραμύθια καταρχήν, με κατακράτους ελληνική υποχώρηση, αλλά τέλος πάντων, κοίταξε να δεις τώρα πόσο γελοί είμαστε. Γιατί να μας πάρουν στα σοβαρά. Προφανώς, γιατί αυτό το βιβλίο γράφει στο εξώφυλλο ότι το 75% χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προφανώς μπορεί κάποιος να είπε, ρε παιδιά, τι γράφεται από την Τουρκία και λοιπά, δυσαρεστείτε και τις Βρυξέλλες και... Που δεν δυσαρεστούνται οι Βρυξέλλες, διότι το Διευθυντήριο είναι εναντίον της Τουρκίας και της ένταξής της. Τι δυσαρεστούνται, στο μυαλό των δικών μας δυσαρεστούνται οι Βρυξέλλες. Στην έκδοση του 209, που δεν έχει καμία διαφορά, του 2009, ένα χρόνο μετά, με τα ίδια γράμματα,
διαβάζετε την ίδια εποχή με αφορμή την διεκδίκηση της βραχονησίας ήμια στα Δωδεκάνησα, ξέσπασε κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αποκλιμακώθηκε με βεβαίες υποχωρήσεις. Έχουν διαγράψει τη φράση «από την Τουρκία». Διεκδίκηση τη φράση «από την Τουρκία». Δηλαδή, με αφορμή τη διεκδίκηση από ποιον, κύριε? Δηλαδή από την Ελλάδα. Αυτό που λένε οι Τούρκοι ή που λένε οι Αμερικάνοι. Τα ίμια τα διεκδικούσε η Ελλάδα, τα διεκδικούσε ο Σκαρντάκ και η Τουρκία. Αυτό είναι κατάντημά μας. Και βέβαια το μέγιστο, για να μην συνεχίσω, είναι ότι πρέπει να βάλουμε και μυαλό. Αν δεν βάλουμε μυαλό, αν δεν αλλάξουμε τακτική, να βάλουμε μυαλό, ξέρω κι εγώ. Υπάρχουν και μυαλωμένοι άνθρωποι και σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνουμε μια στροφή 180 μοιρών στην πολιτική μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δεν λέω ανέκδοτα, αλλά σκέφτηκα έτσι μέρες γιορτινές ακόμη σε απόϊχο που είμαι. Θυμάμαι κάποιους στίχους ενός σατυρικού, ο οποίος την εποχή του Σουρή ανταγωνίζονταν τον Σουρή, ήταν μικρότερος σε μέγεθος, σε ύψος από αυτόν. Είναι ο Κωνσταντίνος Κόκος, τέλος 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Γράφει έτσι για τα πολύ ανθρώπινα οικογενειακά, όταν πρωτογνωρίστηκαν, τι ερωτικό καμίνι. Μιλούσε εκείνος τρυφερά και άκουγεν εκείνη. Και σαν αραβωνιάστηκαν, τι γλύκα η κάθε φράση. Μιλούσε εκείνη και άκουγεν εκείνος εν εξτάση. Ως εδώ καλά, με λιγάλα. Και αφότου παντρευτήκαμε, ο Βάσανα και ο Πόνι μιλούμε και οι δυο μαζί και ακούνε οι γειτόνι. Δεν το λέω εκ πείρας. Ευχαριστώ τον κύριο Βαθεμελή. Νομίζω ότι μας άρεσε όλους ικανοποιημένους και θα συμφωνήσετε ότι η πρόσκληση για το θέμα αυτό περάσαν 24 χρόνια από τον Μάρτιο του 87. Ήταν σοφή. Η σημερινή εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση με το τυπογραφείο Μάτι και όλο τον έντυπο τοπικό τύπο, δηλαδή τις εφημερίδες Ολύμπιο Βήμα, Επτά, Πολιτεία, Ημερησία, Πιερική Αντίλαλη και Ο Πολίτης της Πιερίας. Κύριε Παπαθεμελή, μας μιλήσατε από την πλευρά των πολιτικών. Εγώ, δηλαδή, όπως ξέρετε, ήμουν στρατιωτικός, ήμουν στα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα και στο κοινό βέβαια. Πρώτα απ' όλα, εκείνο το Μάρτιο του 87 τον ζήσαμε πάρα πολύ έντονα. Ήδη για μας η κρίση είχε ξεκινήσει από την 20η Μαρτίου, ήμασταν μία εβδομάδα μέσα, και σε εκείνες τις μέρες είχαμε βγάλει όλα τα ελικόπτερα. Ήταν έτοιμο πόλεμα. Το ίδιο μπορώ να πω και από τα καράβια. Μάλιστα είχα δει και ένα σήμα που έλεγε «Βανδαλίσατε το 29». Δηλαδή από ένα ελικόπτερο το βανδαλίσαμε, βγάλαμε τα πάντα και ήταν έτοιμο πόλεμο όλα τα υπόλοιπα. Κανιβαλισμός. Κανιβαλισμός, έτσι. Επίσης από συνάδελφό μου, ο οποίος υπηρετούσε σε πολεμικό καράβι, μου είπε ότι μετά την κρίση, ότι εκείνη την Παρασκευή 27 Μαρτίου τους είχε καλέσει ο κυβερνήτης του καραβιού στο επίστεγο και τους λέει «Η εντολή που έχουμε είναι ότι αν θα βγει το σεισμίχ θα το εμβολήσουμε για να μην θεωρηθεί ότι προκαλούμε μόνοι μας με βολές, θα το εμβολήσουμε και θα δηλώσουμε ότι βλάβη πιδαλίου και έτσι λοιπόν θα γινόταν αυτό το οποίο είχατε αποφασίσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι το σεισμίχ θα διδεστεί και δεν θα το αφήσουμε να κάνει τις έρευνές του. Ήταν η τελευταία φορά από το 87 και μετά που φερθήκαμε αξιοπρεπώς και όπως τονίσατε σαν χώρα. Η απόφαση του Παπαδρέου πάντα ήταν να βυθιστεί το σεισμί και αν αποτολμούσε το σεισμί και να... Ναι, πιο κοντά λίγο. Εάν αποτολμούσε... Κάτι έχει. Εάν αποτολμούσε το σεισμί να
να πάει στη Θάσο και να ξεκινήσει έρευνες, η εντολή ήταν να βυθιστεί. Εγώ ήμουν υπουργός Βορείου Ελλάδος, όπως επικαλείται τότε το Υπουργείο, ολίγων εβδομάδων. Είχα μπει στην κυβέρνηση τον Φεβρουάριο και αυτά γίνονται τον Μάρτιο. Την δεύτερη μέρα της κρίσης είχε συνέλθει το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή την Παρασκευή το πρωί. Και η δήλωση του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρη ότι θα αντιδράσουμε ως το τέλος. Και εγώ διετάχθη